Η Ανακριτική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, η οποία απαρτίζεται από τρεις αρχιερείς και δύο κληρικούς. Η ανατροπή αυτή θα φέρει αναπόφευκτα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Ανατροπή δεδομένου στο εξαμελές συνοδικό δικαστήριο που προγραμματιζόταν να ξεκινήσει σήμερα η εκδίκαση των καταγγελιών του Μητροπολίτη Ταμασού εναντίον των επικεφαλής της Μονής του Οσίου Αβακούμ. Σε κεκλεισμένον των θύρων διαδικασία το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα όπως της δίκης προηγηθεί η έρευνα. Η παραδοχή των δύο αρχιμανδρυτών οδήγησε στην ενεργοποίηση της Ανακριτικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου από την οποία θα περάσουν όλοι οι μάρτυρες της υπόθεσης. Δεδομένου ότι μετά την απόφαση αυτή της Ιεράς Συνόδου προέκυψαν νέα στοιχεία, το Συνοδικό Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από την Ανακριτική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου την διεξαγωγή περαιτέρω ανακρίσεων σύμφωνα και με τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Καταλυτική υπήρξε η παρέμβαση γνωστού δικηγόρου, νομικού συμβούλου της Αρχιεπισκοπής, ο οποίος παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία του δικαστηρίου μετά από πρόσκληση, υπό το φως και της επιστολής που απέστειλαν χθες οι δικηγόροι των δύο ιερομονάχων προς την Ιερά Σύνοδο, με την οποία προειδοποιούσαν ότι η δίκη χωρίς πόρισμα από την Ανακριτική Επιτροπή παραβιάζει ρητά τις πρόνοιες του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Σίγουρα το καταστατικό προβλέπει για πενταμελή επιτροπή. Ναι. Ανακριτική, μάλιστα. Ναι. Η Ανακριτική Επιτροπή συγκροτείται από 5 κληρικούς, από τους οποίους οι 3 είναι οι αρχιερείς. Πρόκειται για τους επισκόπους Λίδρας, Μεσαωρίας και Χίτρων, οι οποίοι πιάνουν δουλειά ήδη από αύριο. Ο ανακριτής καλεί στο γραφείο του ή επισκέπτεται τους πιθανούς μάρτυρες περιλαμβανομένων και των υπόπτων για να λάβει κατάθεση. Αφού ολοκληρώσει το ανακριτικό του έργο, ο ανακριτής συντάσσει το πόρισμά του, το οποίο υποβάλλει μαζί με το φάγελο της ανάκρισης στην Επιτροπή. Εάν η Ανακριτική Επιτροπή αποφασίσει την άσκηση δίωξης και παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, τότε ορίζεται κληρικός που θα εκπληρώσει χρέη εκκλησιαστικού εισαγγελέως για παρουσίαση της υπόθεσης ενώπιον του εξαμελού συνοδικού δικαστηρίου. Θα έχει τον απαιτούμενο χρόνο η Επιτροπή να λάβει τις όποιες αποφάσεις θα έχει τον απαιτούμενο χρόνο, έτσι ώστε να εξαντληθεί εντελώς το ζήτημα αυτό και να μην αφαιθούν ούτε σκιές, ούτε σημεία σκοτεινά τα οποία να μπορεί, ας το πούμε, να παρερμηνευτούν. Η απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου μεταθέτει χρονικά την ολοκλήρωση της δίκης με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί όπως ο φακέλος της υπόθεσης κλείσει πριν από το Πάσχα, όπως ήταν και η επιθυμία του Αρχιεπισκόπου να μην είναι εφικτό. Χθες οι τρεις μοναχοί Νεκτάριος, Πορφύριος και Αβακούμ τέθηκαν επισήμως σε αργία, κάτι που σημαίνει ότι έγιναν και οι απαιτούμενες ενέργειες για να μην λαμβάνουν μισθό από την Μητρόπολη. Μέχρι σήμερα οι ανακριτές της διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος έχουν λάβει πέραν των 15 καταθέσεων για την υπόθεση. Ενώπιον των ανακριτών βρίσκονται έγγραφα τα οποία έχουν σχέση με τα οικονομικά της Μονής, καθώς και το υλικό από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Την ίδια ώρα δεκάδες πιστοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν από την Μονή, επικοινωνούν καθημερινά με την Μητρόπολη Ταμασού και ζητούν την επιστροφή των χρημάτων τους ή των περιουσιών τους. Σε αντίθεση με τη διαδικασία ενώπιον του Συνοδικού Δικαστηρίου, ακατάπαυστα συνεχίζεται η ροή των αποκαλύψεων γύρω από την πολύκρωτη υπόθεση. Στο φως έρχεται ένα νέο ντοκουμέντο, στο οποίο μοναχοί φαίνονται να